Πάμε. Συμμετέχουμε στο Patra Science Festival από το ΙΕ και το Eurotheme με την ειδικότητα βοηθός φαρμακείου, όπου παρουσιάζουμε στα παιδιά την οξυδεναγωγή με την οδοντόπαστα του ελέφαντα. Η κυρία Πολύζου και η κυρία Ματζούκη είναι καθηγητές μας, εκπαιδευτικοί στο ΙΕ και στις ειδικότητες που διαθέτει και μπορούν να περιγράψουν πιο αναλυτικά και γρήγορα, νομίζω είναι πιο ειδικές και αρμόδιες να περιγράψουν. Πείτε μας δύο λόγια για το πείραμα. Το πείραμα περιγράφει την καταλυτική διάσπαση ενός γεννήματος υπεροξυδίου του οξυγόνου. Διαφορετικά είναι γνωστό στο κοινό σε οξυζενές ενεργές περιεκτικότητες. Η αντίθεση αυτή είναι εξαιρετικά βραδία, όμως εμείς στην ουσία πιστεύουμε έναν καταλύτη, αυξάνουμε την ταχύτητα της οπίδασης και βλέπουμε στην ουσία την έκκληση αερίου οξυγόνου και υδρατινών και παράλληλα βλέπουμε, επειδή βάζουμε μέσα στα γεννήματά μας σαπούνι, βλέπουμε ξαφνική στην ουσία σαπουνάδα να βγαίνει ξαφνικά την σαπουνάδα έξω από τα γενικά μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Πάμε. Τι είναι τα ποτήρια που έχουμε, το μόνο το χρύο. Είναι ένα σημείο νερό. Και βοηθώντα το μένα χαρτί. Χωρίς να έχει τίποτα ακόμα. Εγώ λοιπόν είμαι ο κύριος Κώστας, είμαι ο ιδρυτής του Planet Physics, ένα μουσείο φυσικής στην Αθήνα. Και στο Patra Science Festival παρουσιάζω πειράματα με υγρό άζωτο, που είναι πολύ κρύο, είναι 200 βαθμούς και τα φαινόμενα είναι πολύ εντυπωσιακά. Και ένα μοναδικό φαινόμενο, το φαινόμενο της κβαντικής αιώνησης, κατά το οποίο αυτό το πραγματάκι, όταν είναι στην θερμοκρασία δωματίου, δεν κάνει τίποτα κοντά στους μαγνήτες. Εάν όμως το κρυώσουμε στο υγρό άζωτο, δεν θα συμπαθεί τους μαγνήτες και η αντίδρασή του θα είναι κάπως περίεργη. Το κρυώνουμε στους 200 και τώρα θα γίνει υπεραγωγός. Και η υπεραγωγή είναι η τελειότερη αγωγή του σύμπαντος. Η υπεραγωγή όμως δεν συμπαθούν τους μαγνήτες. Και τώρα που κρύωσε και έγινε υπεραγωγός, εμείς θα τον πλησιάσουμε στους μαγνήτες. Και αυτό εωρείται. Ακόμα και αν βάλουμε ένα κουτάκι από κάτω, δεν πάει πουθενά. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται κβαντική αιώρηση. Για όση ώρα είναι κρύο και είναι υπεραγωγός μπορεί να αιωρείται, σε λίγη ώρα θα αισθανθεί, σιγά σιγά θα πλησιάσει από τη σημαντική. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Θα ρίξω λίγο από αυτή τη ζάχαρη και κοιτάξτε τι θα γίνει. Έτοιμο. Νομίζω ότι είναι έτοιμη τώρα να πίνει τα δόντια. Είναι έτοιμη. Τώρα το κουτάκι αυτό θα το πάρω και θα αρχίσω να το ψήνω. Θα το κάνει κάτι. Τι θα το κάνει το κουτάκι. Δεν θα το λιώσει. Θα αρχίσει το νερό σιγά σιγά να εξαπνίζεται. Και όπως εξαπνίζει, βλέπετε που βγάζει καπνό. Ναι, αυτό το ξέρω. Τώρα λοιπόν το κουτάκι αυτό είναι έτοιμο να το βάλουμε στο νερό. Έτοιμο. Ένα. Το βάλω εδώ. Δύο. Τρία, όλοι πίσω. Ελάτε να το δείτε πώς το έκανα. Ωραία, ονομάζομαι Αλέξης. Εμείς ουσιαστικά έχουμε φτιάξει ένα διαδραστικό γρίφο δεξιοτήτων όπου τα παιδιά λύνουν ένα κύβο του Ρούμπικ χρησιμοποιώντας την ομαδικότητα και τη διαχείριση χρόνου. Α, ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Πάμε. Πάμε. Α, μιλάω. Είμαστε από το Stemming Arts και εγώ προσωπικά είμαι φυσικός και δείχνω κάποια πειράματα επίδειξης φυσικής που δείχνουν με ποιο τρόπο μία μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε μία άλλη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να παίξουν με κάποια πολύ δημοφιλή παιχνίδια όπως το Fidget Spinner, η κίνηση του οποίου μπορεί να παράξει ηλεκτρική ενέργεια, να δουν πώς δημιουργείται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, πώς λειτουργεί ένα μικρό φωτοβολταϊκό, πώς λειτουργεί μέσω της κινητικής ενέργειας το δυναμό στα ποδήλατα και να παίξουν και να δουν την μαγεία ουσιαστικά της μετατροπής μια μορφής ενέργειας σε μια άλλη.
Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε 4 ποτήρια ζέσεως με νερό που είναι ο παγκόσμιος διαλύτης και σε κάθε ένα ποτήρι, στο πρώτο, τοποθετούμε λίγη ζάχαρη και ρωτάμε τους μαθητές εάν η ζάχαρη διαλύεται στο νερό, ακούμε τις γνώμες τους, η ζάχαρη όντως διαλύεται στο νερό. Στο δεύτερο ποτήρι ζέσεως έχουμε βάλει λάδι και ρωτάμε αν το λάδι διαλύεται στο νερό και το λάδι όχι δεν διαλύεται γιατί είναι μία διαφορετική ένωση. Στο τρίτο ποτήρι έχουμε ρίξει κομφιτή, είναι χαρτί, το οποίο ρωτάμε αν το χαρτί διαλύεται στο νερό και ακούμε τις απαντήσεις των μαθητών. Και τέλος, στο τελευταίο κουτάλι ρίχνουμε πλαστικά και τους ρωτάμε εάν το πλαστικό διαλύεται στο νερό και τους μιλάμε για τη μόλυνση του πλαστικού.